να πάω στο παρδάλι, δεν είναι ρεαλιστική θέση. Μία θέση η οποία θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Και πάντοτε αν συνεχίσουμε εκεί με την προϋπόθεση της προσωρινότητας και χρονοδιάγραμμα. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Κύριος Κρυμπέτης. Κύριε Πρόεδρε, μήπως μπορείτε να με γράψει το μιλητή. Μήπως μπορείτε να με γράψει το μιλητή. Όχι, φροντίστε το εσείς. Το... Ναι, έχω ζητήσει πριν τέσσερις ομιλητές. Όχι, δεν είναι θέμα... Όχι, είναι ακριβώς με την ίδια σειρά που... Βεβαίως. Αναγράψτε παρακαλώ πολύ και τον κύριο Μιράγια. Εσείς ήσασταν ο πρώτος, μιλήσατε. Ο κύριος Σελίμος, ο οποίος άρχισε γιατί έγιναν παρεμβάσεις. Μετά είναι ο κύριος Κουτσόγιωργας Πατσιλίβας, Κρεπέτης και τώρα είστε εσείς. Απόστολε, στα σοβαρά θέματα το έχω ξαναθίξει. Απλά σήμερα έχουμε και φιλοξενούμενους και δεν ήθελα να τα ξαναθέσω. Διαπιστώνω μία τάση σαν τη σημερινή. Εγώ ζήτησα το λόγο από τον κύριο Πρόεδρο να διευκολύνω τη συζήτηση. Έχουμε φιλοξενούμενους, δεν γίνουμε ρεζίλοι. Εντάξει, να διευκολύνω τη συζήτηση και μετά όταν είδα ότι μπλοκάρισε ζήτησα το λόγο να μιλήσω. Τώρα τελείωσε και μετά. Ορίστε. Μετά τον κύριο Σκρεπέτη, ο κύριος Μιράγιας. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός αυτό που είπε ο κύριος Μιράγιας. Βέβαια, πίστευα ότι έδωσε λάθος εντύπωση με αυτό που είπε να περιμένουμε να τοποθετηθούν κάποιοι αντιδήμαρχοι, πράγμα που δεν έγινε τελικά, όσο για την έκφραση θέσης. Ξεκινώντας, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω μια αποστροφή του λόγου σας που είπατε να έρθουμε εδώ να βάλουμε ένα λιθαράκι. Ο καθένας από τη μεριά του. Δυστυχώς είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό που κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει βάλει κανένα λιθαράκι. Πλην του Περιφερειάρχη που έφερε ολόκληρο βράχο και έριξε στις πλάτες του Δημοτικού Συμβουλίου και προσπαθούμε μέχρι σήμερα να τον βγάλουμε από πάνω μας. Και επειδή κάνατε μια ιστορική αναδρομή, εγώ θα πάω στα παραλυπόμενα της ιστορίας αυτής. Τον Νοέμβριο ήρθαμε εδώ με μία μόνη πρόταση. Μιλάω για πέρυσι τον Νοέμβριο. Ότι ψηφίζεται τη θέση προπατρομάδρα στα Φυσού ή βγαίνετε από τον περιφερειακό σχεδιασμό και χρεωνόσαστε με 34.000 ευρώ την ημέρα κτλ. Και όλα αυτά με ένα χρονοδιάγραμμα της τάξης των 2 μηνών, Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Αν γνωρίζαμε, πιστεύω, κάποιοι εξ ημών τουλάχιστον, πιστεύω διερμηνεύω πολλούς, αν γνωρίζαμε τότε ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα των 2 μηνών θα είχε γίνει χρόνος και ακόμα θα το συζητάγαμε, δεν θα το ψηφίζαμε. Κάποιοι από εμάς δεν το ψήφισαν. Χωρίς όμως να έχουν κάποιο απτό στοιχείο. Στηριζόμενοι γενικά στην εμπειρία από αυτά τα θέματα. Είπαν τότε ένα όχι. Ιστορικά βέβαια και πολιτικά, μόνο ο Μεταξάς έχει δικαιωθεί που είπε και το όχι. Η άρνηση στην πολιτική δεν επιφέρει αποτέλεσμα. Γίναν όμως και προτάσεις. Μάλιστα με την παρένεση του Περιφερειάρχη που τη στιγμή που έλεγε ότι δεν έχετε κανένα περιθώριο, τη στιγμή που έφευγε από αυτό το τραπέζι έδωσε και 15 μέρες περιθώριο. Βδομάδα. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή μια μισή ώρα μιλούσε εδώ να φέρει το Δημοτικό Συμβούλιο πρώτων ευθυνών του υποτίθεται, διότι εκείνη τη στιγμή αποφασίζαμε εμείς μεταξύ άλλων αν θα είμαστε στον περιφερειακό σχεδιασμό ή θα είμαστε εκτός, και φεύγοντας αυτοδιαψεύτηκε και είπε και μια εβδομάδα ακόμα να βρείτε τι άραγε. Και μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις. Με πιο δυναμική πρόταση για την περιοχή των Καριών από τον συνάδελφο τον κύριο Μιράγια. Και ήμουν αυτός που διερωτήθηκα τότε πώς είναι δυνατόν σαν Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ήταν σε επίπεδο ΤΕΔΚ ούτε σε επίπεδο συνδέσμου των όλων των Δημάρχων, πώς είναι δυνατόν εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο να μπορούμε να προτείνουμε εκτός του Δήμου μας μια θέση. Πράγματι όμως η πρόταση έγινε και πήρε τότε απόφαση και το Κοινοτικό Συμβούλιο Καριών και την αρνήθηκε. Απόφαση που απορρίφθηκε βέβαια για τυπικούς λόγους. Και χαριτολογώντας τότε είχα πει ότι υπάρχει και άλλη μια θέση στον κάμπο της Λάρισας.
να το προτείνουμε. Πιστεύοντας ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο και τη στιγμή που αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο της Σπάρτης έχει επομιστεί τα προβλήματα όλων των γύρω Δήμων και τελικά μέσω των αποφάσεών της και του χώρου που είχε μέχρι τώρα έλυνε τα προβλήματα και αποφάσισε για όλους, δεν νομίζω ότι είχαμε τη δυνατότητα να προτείνουμε μια θέση εκτός του Δήμου μας. Και ερχόμαστε σήμερα να προσθέσουμε ένα λιθαράκι. Και ξεκινάμε τη συνεδρίαση αυτή. Όχι, δεν θα μιλήσω εγώ. Εγώ περιμένω να μιλήσω ο Τάδε και ο Δίνα. Ήρθαμε για μάχη εκ του συστάδι. Να εξαγυρώσουμε τις θέσεις μας. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Έτσι δεν λύνουμε τα προβλήματα. Έχουμε μπροστά μας μια δικαστική απόφαση που πολύ σωστά όλοι το ξέρουμε ότι είναι σωστή απόφαση και λέει: δύο μήνες, κύριε, τέλος. Δεν θα πετάτε σκουπίδια χείδη. Απ' την άλλη μεριά, ζητάει χιτά. Πράγμα που δεν ισχύει σήμερα, αλλά το πιο εξελιγμένο του χιτή ή του δεματοποιητή. Να εκφράσουμε θέση τη στιγμή που ούτε ο εισηγητής θα μου επιτρέψει, ούτε κανένας είπε ποια είναι τα δεδομένα πραγματικά σήμερα. Λοιπόν, τα δεδομένα είναι ότι η μελέτη πνευματολογικών όρων στη θέση προβατομάνδρα έχει εγκριθεί. Είναι μάλλον στο να εγκριθεί. Και πέρασε η αρχαιολογία που πέρασε από το τοπικό συμβούλιο. Και υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα της τάξης των 2-3 μηνών. Εμείς απευχόμαστε αυτό. Να μην πάει εκεί καθόλου. Μακάρι να υπάρχει πρόταση στο τραπέζι να πάει αλλού. Και αυτή την τελευταία στιγμή. Υπάρχει ταυτόχρονα και το ασήμι. Από πληροφορίες που έχω, η μελέτη περιβαλλοντολογικών όρων είναι τελειωμένη. Και μάλιστα εκεί προβλέπεται η τοποθέτηση 2 δεματοποιητών. Και είναι τελειωμένη. Πλέον φύγαμε από την Γρουφετέρ. Και εκεί προφανώς θα μαζευτούν όλοι οι Δήμοι. Επειδή ο δεματοποιητής, όπως ξέρετε, και από τον τρόπο που λειτουργεί, θέλει και να σταματάει για συντηρήσεις κτλ. Αν υπάρχουν 2 και δουλεύουν εκ περιτροπής, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό λοιπόν, εδώ είναι το κύριο ζήτημα και αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων. Μέχρι σήμερα, που συνομιλούσαμε και με τους κατοίκους, δίναμε την εντύπωση ότι είναι οι κάτοικοι με την πλάτη στον τοίχο. Και ότι εμείς είμαστε από θέση ισχύως και τους λέμε: όχι, θα πάνε τα σκουπίδια εκεί. Λες και εμείς δεν θέλαμε να πάνε τα σκουπίδια κάπου που να μην ενοχλείται κανένας, να βγάλουμε το μαγικό ραβδάκι. Σήμερα όμως και οι κάτοικοι δεν είναι τόσο ανήμποροι, ούτε πρέπει να αισθάνονται. Έχουν μια δικαστική απόφαση. Μια δικαστική απόφαση που το ξέρουν καλύτερα από μένα. Ότι ενεργοποιείται ανά πάσα στιγμή και ώρα μετά την 1η Δεκεμβρίου. Θα πρέπει λοιπόν να τους πείσετε αυτούς τους ανθρώπους και αναφέρομαι στο Δήμο πρωτίστως που έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη, αλλά και κατ' επέκταση επειδή αφορά θέσεις όπως το ΑΣΥΜΗ που είναι στην ευρύτερη περιφέρεια, που είναι στην αρμοδιότητα της ΤΕΔΚ και του Συνδέσμου Διαχείρισης, με συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί το ζητούμενο εδώ τελικά είναι η ανοχή. Δεν το λέει κανείς. Η ανοχή, κύριοι, δεν προλαβαίνουμε μέχρι ένα μήνα. Θέλουμε 2 μήνες. Και επειδή στους 2 μήνες θα πρέπει να πληρώσουμε 100.000 ευρώ που δεν τα έχουμε, αυτή είναι. Γιατί τροπόμαστε. Εδώ, αν ήρθαμε να συζητήσουμε κρυπτόμενοι πίσω από το δάχτυλό μας ή να εξαργυρώσουμε πολιτικά το τι είπε ο καθένας πριν 3 μήνες ή 6 ή 8, δεν θα βρούμε λύση. Εδώ δεν πάμε να δικαιωθούμε σαν Δημοτική Σύμβουλη. Γιατί επί της ουσίας δεν έχει γίνει τίποτα. Και δεν φταίμε εμείς. Το είπατε όλοι πολύ σωστά. Ο Περιφερειάρχης μας εξέθεσε. Γιατί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είπε 2 μήνες και είναι 10. Ούτε εμείς κάνουμε την πολιτική. Μακάρι να χαράσαμε εμείς την πολιτική. Λοιπόν, να μην αρνούμαστε να δεχτούμε τα όποια λάθη, τι υποδείξει άλλο κάναμε, αλλά και να μην φοβόμαστε να δώσουμε μια γενναία λύση. Λοιπόν. Αν είναι έτσι όπως τα λέω και δεν με διαψεύσει κάποιος στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον εδώ στη συζήτηση, τα δεδομένα του προβλήματος είναι τα εξής. Έχει ξεκινήσει διαδικασία για την αποθήκη με ενέργειες της περιφέρειας, στη θέση προβατομάνδρα. Υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει, είναι σε πολύ αρχικό στάδιο η αποκατάσταση. Έχει δοθεί η προμελέτη. Είναι, είπα σε αρχικό στάδιο, δεν είπα ότι ξεκίνησε. Θα πρέπει όμως να ξεκινήσει και αυτή. Από εκεί και πέρα, υπάρχει δυνατότητα να μπει ένας δεματοποιητής μέσα στους επόμενους 3 μήνες στο Αφισού
και 2 δερματοποιητές στους επόμενους 5 μήνες.